Βρισκόμαστε στο συλλαλητήριο που ξεκινάει σε λίγο στη Λάρισα. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο λαό της περιοχής μας, της πόλης μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που έχει πληγεί από τις πλημμύρες. Έχουν υποστεί καταστροφές, τεράστιες καταστροφές, περιουσίες των κατοίκων, έχουν ξεσπιτωθεί χιλιάδες κόσμος και απέναντι σε αυτή την κατάσταση που είναι απόρρια της εγκληματικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων ως τώρα, περιφέρειας αλλά και δήμων, ο λαός με τα μέσα που διαθέτει προσπαθεί να ανταποκριθεί στα τεράστια προβλήματα που προκύψαν από τις πλημμύρες και σε αυτή την κατεύθυνση το κόμμα μας με όλες του τις δυνάμεις και εδώ από την περιοχή μας και από όλη την Ελλάδα βρίσκεται σε τόπους όπου έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές ο λαός, προσφέροντας βοήθεια, συμμετέχοντας στον καθαρισμό σπιτιών, χωριών, αλλά και έμπρακτης αλληλεγγύης μέσω εφοδιασμού με νερά, τρόφιμα, ηματισμό, για τα οποία το κράτος, η τοπική διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού αδιαφορεί παντελώς. Το καταγγέλουμε, όπως επίσης εμείς είμαστε εδώ και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας αναδεικνύοντας τα ζητήματα και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες από δημοτικά συμβούλια, η λαϊκή συσπήρωση δηλαδή, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακό συμβούλιο και φυσικά στη Βουλή με ερωτήσεις, επερωτήσεις και φυσικά διεκδικώντας μέσα, οργανώντας μάλλον την πάλη του λαού μας της περιοχής στην κατεύθυνση διεκδίκησης λύσεων στα τεράστια προβλήματα που ανέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.